Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ σε μία παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και καταγόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η παρθένος λεγόταν Μαριάμ. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος και της είπε «Χαίρε εσύ, υπρικισμένη με τη χάρη του Θεού». «Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη από τον Θεό είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Εκείνη μόλις τον είδε ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε «Μη φοβάσαι Μαριάμ, ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού». Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σ' αυτόν θα δώσει ο Κύριος, ο Θεός, τον θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο «Πώς θα μου συμβεί αυτό αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα?» Ο άγγελος της απάντησε «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γυρατιά της. Έτσι, αυτή που την αποκαλούσαν στήρα τώρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο». Η Μαριάμ τότε είπε «Είμαι μια δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σε μένα όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Ναι.
Αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε κάποια πόλη της ορεινής Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκύρτησε. Η Ελισάβετ τότε πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή. «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Ευλογημένο και το παιδί που έχει στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Ευτυχισμένη αυτή που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος». Η Μαριάμ τότε είπε: «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεό, το Σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα έργα θαυμαστά. Άγιο είναι το όνομά του και το έλεος του υπάρχει από γενιά σε γενιά. Σ' όσους με δέος τον υπακούνε, έδειξε έμπρακτα τη δύναμή του, διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχανε στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους τους και ταπεινούς ανύψωσε. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του, τον Ισραήλ, μην ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά». Η Μαριάμ έμεινε με την Ελισάβετ περίπου 3 μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της. Η γέννησή του Ιησού Χριστού έγινε ως εξής. Η μητέρα του, η Μαρία, αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Προτού όμως συνευρεθούν, έμεινε έγκυος με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο μνηστήρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήταν ευσεβής και δεν ήθελε να τη διαπομπεύσει, αποφάσισε να διαλύσει τον αραβώνα χωρίς επίσημη διαδικασία. Όταν όμως κατέληξε σε αυτή τη σκέψη, του εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας άγγελος, σταλμένος από το Θεό, και του είπε: «Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις στο σπίτι σου τη Μαριάμ, τη γυναίκα σου, γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Ιησούς, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». Με όλα αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης: «Η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε στο σπίτι του τη Μαρία, τη γυναίκα του. Και δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της, όσο του γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο και του έδωσε το όνομα Ιησούς. «Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και νεφροσύνη, ανυμνήσατε λαϊ ότι δε δόξα».
το πρωτόν αιώνων, εκ πατρός γεννηθέν διαρρεύστος Υιό, και επεσχάτων εκ παρθένου, σαρκωθέν διασπόρος Χριστό το Θεό βοήσομεν, ο ανυψώσας το κέρας ημών, Άγιος η Κύριε. Νέξον προς ύμνους, οικετών ευεργέτα, εχθρούν ταπείνων την επιρμένη νοφρήν. Φέρονται πάντε πόρτα της αμαρτίας υπέρθεν ακλόνητον εστηριγμένους. Μα Καρμελωδούς τη βάση της πίστεως. Ράβδος εκ της ρίζης ιέσε και άρθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλαστήσας, εξ όρους ο ενετός, κατασκίου δασέως, ήλθες αρκωθείς εξ απειράνου, ο Άηλος και Θεός, δόξα τη δύναμη σου, Κύριε. Γένους πρώτη μου την ανάπλαση πάλε, άδων προφήτης Αβακούν προμηνή, αφράστος αξιωθείς των τύπων, νέων βρέφος γάρ εξόρους της Παρθένου, εξήλθε λαών. Εις ανάπλαση λόγος. Θεός όλη ειρήνης, Πατήρη κτιρμών της μεγάλης βουλής σου των άγγελων, ειρήνην παρεχόμενων απέστειλας ημίν, όθεν Θεογνωσίας προς φως οδηγηθέντες, εκ νυκτός ορθρίζοντες, δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπε. Εκ νυκτός έργονες σκοτισμένης πλάνης, τυλας μόνιμην Χριστέ της εγρηγόρος, ήλσιτε λούσιν ύπνον ως ευεγέτη, έρθεις πορίζον ευχαιρείτε την τρίβον, καθήνα να τρέχοντες ευρύμεν κλαίος. Σπλάχνον ιονάν ευρύον να πείμεσεν, εν άλλιος θυπίον εδέξατο, την Παρθένο δε ενικήσας ο λόγος και σάρκα λαβών, διελήλυθε φυλάξας αδιάφορον, εις γαρ ούχι πεστηρεύσεως, την τεκούσαν κατέσχενα βήματο. Νεονίων άσεν
ενυχή θαλατής ελθύνε δίτο και ζάλι να παρκέσαι. Μη γης εγώ δε το τυραννούντος βέλη, Χριστέ πρόσαυδο των κακών αναιρέτη, θα τον μολύνσε. Της εμείς λαθυμίας. Είπε δε σε ευσεβία συντραφέντες δισεβούς, προστάγματος καταφρονήσαντες πυρός απειλινού και πτωήθησαν, άλλεν μέσω της φλόγος εστώτες έψαλον, ο των πατέρων Θεός ευλογητός. Μεγαλύνων
Τις ημέρες εκείνες, ο 4 Αύγουστος έβγαλε διάταγμα να απογραφτεί όλη η οικουμένη. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Όλοι πήγαιναν λοιπόν να απογραφτούν, καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφτεί στην πόλη Δαβίδ που ονομάζεται Βιθλέεμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του και τη Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε τον γιο της, τον πρωτότοκο. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο παντοχείο. Η Παρθένος σήμερον των υπερουσίων δείκτη και η γη το σπήλαιον το απρόσιτο προσάγει. Άγγελοι με ταπειμένων δοξολογούν. Αστέρος οδηπορούσι, δήμασγαρ εγεννήθη, παιδίον νέων ο προαιώνων Θεών. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν, αλλά ο άγγελος τους είπε «Μην τρομάζετε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Σήμερα, στην πόλη του Δαβίδ, γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας και αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος, και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίζετε. Θα βρείτε ένα βρέφος παργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί». Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βηθλεέμ, να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τα άκουσαν έμειναν κατάπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Ήταν όλα όπως τους είχαν υποθεί. «Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως, εν αυτή γαρ ή της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος σε διδάσκοντο, σε προσκύνη των ήλιων της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξ ύψους ανατολήν, Κύριε δόξα Σύ». Ο Θεός, ον ανυμνούς.
Όταν συμπληρώθηκαν 8 μέρες, έκαναν στο παιδί περιτομή και του έδωσαν το όνομα Ιησούς, όπως δηλαδή το είχε ονομάσει ο άγγελος, προτού ακόμα συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας του. Όταν σύμφωνα με το μωσαϊκό νόμο συμπληρώθηκαν και οι μέρες για τον καθαρισμό τους, έφεραν το παιδί στα Ιεροσόλυμα για να το αφιερώσουν στο Θεό. Σύμφωνα με το νόμο του Κυρίου, αν το πρώτο παιδί που φέρνει μια γυναίκα στον κόσμο είναι αγόρι, πρέπει να θεωρείται αφιερωμένο στον Κύριο. Επίσης, θα πρόσφεραν θυσία ένα ζευγάρι τριγώνια ή 2 μικρά περιστέρια, όπως λέει ο νόμος του Κυρίου. Στα Ιεροσόλυμα βρισκόταν ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Σιμεών. Ήταν πιστός και ευλαβής. Περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ και τον καθοδηγούσε το Πνεύμα του Άγιο. Του είχε φανερώσει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πεθάνει προτού να δει το Μεσσία. Τότε το Άγιο Πνεύμα του υπέδειξε να πάει στο ναό. Μόλις οι γονείς έφεραν εκεί το παιδί, τον Ιησού, για να κάνουν γι' αυτό τα έθιμα του νόμου, τον πήρε στην αγκαλιά του, δόξασε το Θεό και είπε: «Τώρα, Κύριε, μπορείς να αφήσεις το δούλο σου να πεθάνει ειρηνικά, όπως του υποσχέθηκες, γιατί τα μάτια μου είδαν το Σωτήρα, που ετοίμασες για όλους τους λαούς, φως που θα φωτίσει τα έθνη και θα δοξάσει το λαό σου, τον Ισραήλ». Ο Ιωσήφ και η μητέρα του θαύμαζαν για όσα λέγονταν γι' αυτό. Ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ, τη μητέρα του Ιησού, «Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών. Όσο για σένα, ο πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο μαχαίρι». Στα Ιεροσόλυμα ζούσε μια γυναίκα που προφήτευε και την έλεγαν Άννα. Ήταν θυγατέρα του Φανουήλ από τη φυλή Ασσύρ. Αυτή ήταν πολύ ηλικιωμένη. Έζησε 7 χρόνια με τον άντρα της μετά το γάμο και τώρα Χήρα, ηλικίας 84 χρονών, δεν έφευγε από το ναό, αλλά λάτρευε το Θεό νύχτα και μέρα με νηστείες και προσευχές. Αυτή παρουσιάστηκε εκείνη την ώρα και δοξολογούσε το Θεό και μιλούσε για το παιδί σε όλους όσοι στην Ιερουσαλήμ περίμεναν τη λύτρωση. «Μορφήν αναλύοντος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεός ον κατ' ουσίαν πολύ έσπλαχνε Κύριε, και νόμον εκπληρών περί το μην θελήσει καταδέχεις αρκικήν, όπως πάψεις τα σκιώδη και περί έλλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη της ειν, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστο λόγε συγκαταβάσει». Όταν γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη, έφτασαν στα Ιεροσόλυμα σοφοί μάγοι από την Ανατολή και ρωτούσαν: «Πού είναι ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων? Είδαμε να ανατέλει το άστρο του και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε». Όταν έμαθε το νέο Ηρώδης, ταράχτηκε και μαζί του όλοι οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων. Φώναξε λοιπόν
όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού και ζήτησε να τον πληροφορήσουν πού θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και αυτοί του είπαν «Στη Βηθλέεμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι γράφει ο προφήτης. Και εσύ, Βηθλέεμ, στην περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι διόλου ασήμαντη ανάμεσα στις σπουδαιότερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός που θα οδηγήσει τον λαό μου τον Ισραήλ». Ο Ηρώδης τότε κάλεσε κρυφά τους μάγους και έμαθε από αυτούς από πότε ακριβώς φάνηκε το άστρο. Έπειτα τους έστειλε στη Βηθλεέμ λέγοντάς τους «Πηγαίνετε και ψάξτε καλά για το παιδί, μόλις το βρείτε, να με ειδοποιήσετε για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Οι μάγοι άκουσαν τον βασιλιά και έφυγαν. Μόλις ξεκίνησαν, ξαναφάνηκε το άστρο που είχαν δει να ανατέλει με τη γέννηση του παιδιού και προχωρούσε μπροστά τους. Τελικά, ήρθε και στάθηκε πάνω από τον τόπο που βρισκόταν το παιδί. Χάρηκαν πάρα πολύ που είδαν ξανά το αστέρι. Όταν μπήκαν στο σπίτι, είδαν το παιδί με τη Μαρία, τη μητέρα του, και έπεσαν στη γη και το προσκύνησαν. Ύστερα, άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα, χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα. Ο Θεός όμως τους πρόσταξε στο όνειρό τους να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη. Γι' αυτό έφυγαν για την πατρίδα τους από άλλο δρόμο. Ανέτειλας Χριστέ εκ Παρθένου, νοητέ Ηλίε της δικαιοσύνης και αστήρσε υπέδειξεν εν σπηλέ. Προσκύνησήν σου μεθόν σε μεγαλύνομεν ζώδωτα δόξαση. Όταν κατάλαβε ο Ηρώδης πως οι μάγοι τον εξαπάτησαν, οργίστηκε πάρα πολύ. Έστειλε τότε στρατιώτες και σκότωσαν στη Βηθλεέμ και στην περιοχή της όλα τα παιδιά από 2 χρονών και κάτω, σύμφωνα με τον χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης Ιερεμίας. Ακούστηκε στη Ραμά κραυγή, θρήνος, κλάματα και στεναγμός βαρύς. Για τα παιδιά της κλαίει η Ραχήλ και πουθενά δε βρίσκει παρηγοριά, γιατί δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Όταν αναχώρησαν οι μάγοι, ένας άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ στο όνειρό του και του είπε «Σήκω αμέσως, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί ωσότου σου πω. Γιατί ο Ηρώδης, όπου να είναι, θα ψάξει να βρει το παιδί για να το σκοτώσει». Ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και μέσα στη νύχτα έφυγε στην Αίγυπτο. Εκεί έμεινε ώσπου πέθανε ο Ηρώδης. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης. Από την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου. Επέσκεψα το ημάς.
Όταν λοιπόν πέθανε ο Ηρώδης, ένας άγγελος σταλμένος από τον Κύριο εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο στην Αίγυπτο και του είπε «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στη χώρα του Ισραήλ, γιατί πέθαναν όσοι ήθελαν να θανατώσουν το παιδί». Τότε ο Ιωσήφ σηκώθηκε, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και γύρισε πάλι στη χώρα του Ισραήλ. Όταν έμαθε πως βασιλιάς της Ιουδαίας είναι ο Αρχέλαος, στη θέση του πατέρα του, του Ηρώδη, φοβήθηκε να εγκατασταθεί εκεί. Με θεϊκή εντολή όμως, που του δόθηκε στο όνειρό του, αναχώρησε για την περιοχή της Γαλιλαίας. Ήρθε λοιπόν και εγκαταστάθηκε στην πόλη Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε για το Χριστό η προφητεία που έλεγε ότι θα ονομαστεί Ναζωραίος. Όταν έκαναν όλα όσα πρόσταζε ο νόμος του Κυρίου, γύρισαν στη Γαλιλαία, στην πόλη του, στη Ναζαρέτ. Στο μεταξύ, το παιδί μεγάλωνε και το πνεύμα του δυνάμωνε. Ήταν γεμάτο σοφία και η χάρη του Θεού ήταν μαζί του. Κάθε χρόνο τη γιορτή του Πάσχα, οι γονείς του Ιησού πήγαιναν στην Ιερουσαλήμ. Όταν έγινε 12 χρονών, ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα, στη γιορτή, όπως συνήθιζαν. Όταν τέλειωσε η γιορτή και γύριζαν πίσω, το παιδί, ο Ιησούς, παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ χωρίς να το ξέρουν ο Ιωσήφ και η μητέρα του. Νομίζοντας ότι ήταν μέσα στο πλήθος των προσκυνητών, περπάτησαν μιας μέρας δρόμου και ύστερα άρχισαν να τον αναζητούν ανάμεσα στους συγγενείς και τους γνωστούς. Δεν τον βρήκαν όμως και γύρισαν στην Ιερουσαλήμ να τον αναζητήσουν. Τον βρήκαν ύστερα από 3 μέρες στο ναό καθισμένον ανάμεσα στους νομοδιδασκάλους να τους ακούει και να τους κάνει ερωτήσεις. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι για την νοημοσύνη και τις απαντήσεις του. Μόλις τον είδαν οι γονείς του, απόρησαν και η μητέρα του του είπε «Παιδί μου, γιατί μας το έκανες αυτό? Ο πατέρας σου κι εγώ σε αναζητούσαμε με πολλή αγωνία». Ο Ιησούς τους απάντησε «Γιατί με αναζητούσατε? Δεν ξέρατε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Εκείνοι όμως δεν κατάλαβαν τα λόγια που τους είπε. Ο Ιησούς κατέβηκε μαζί τους και ήρθε στη Ναζαρέτ και ζούσε κοντά τους με υπακοή. Η μητέρα του όμως διατηρούσε μέσα στην καρδιά της όλα αυτά τα λόγια. Ο Ιησούς μεγάλωνε και πρόκοβε στη σοφία και η χάρη που είχε ευαρεστούσε το Θεό και τους ανθρώπους. Ύστερα ήρθε στη Ναζαρέτ όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο που ήταν γραμμένο το εξής. «Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους ψυχικά, στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση και στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους, να φέρω λευτεριά στους τσακισμένους, να αναγγείλω του καιρού τον ερχομό, που ο Κύριος θα φέρει τη σωτηρία στο λαό του». Ύστερα τύλιξε το χειρόγραφο, το έδωσε στον υπηρέτη και κάθισε. Τα μάτια όλων στη συναγωγή ήταν προσιλωμένα πάνω του. Άρχισε τότε να τους λέει «Σήμερα βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε». Όλοι συμφωνούσαν μαζί του, θαύμαζαν για τα γεμάτα χάρη λόγια που έβγαιναν από το στόμα του και ρωτούσαν «Αυτός δεν είναι ο γιος του Ιωσήφ?» Εκείνος
τους απάντησε «Ασφαλώς θα μου πείτε την παροιμία που λέει «Γιατρέ, γιάτρεψε τον εαυτό σου. Όσα ακούσαμε ότι έγιναν στην Καπερναούμ, κάντα και εδώ στην πατρίδα σου. Σας βεβαιώνω», πρόσθεσε, «πως κανένας προφήτης δεν είναι δεκτός στην πατρίδα του. Πράγματι την εποχή του προφήτη Ηλία υπήρχαν πολλές χείρες στο Ισραήλ. Τότε ο ουρανός δεν είχε βρέξει για 3 χρόνια και 6 μήνες και μεγάλη πείνα είχε πέσει σε όλη τη γη. Ο Θεός όμως δεν έστειλε τον Ηλία σε καμιά από αυτές, παρά μόνο σε μια χείρα στα Σάρεπτα της Σιδωνίας. Επίσης την εποχή του προφήτη Ελισαίου υπήρχαν πολλοί λεπροί ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν καθαρίστηκε, εκτός από τον Νεεμάν το Σύρο. Όταν τ' άκουσαν αυτά μέσα στη συναγωγή εξοργίστηκαν όλοι. Σηκώθηκαν τότε και έβγαλαν τον Ιησού έξω από την πόλη και τον έφεραν ως την άκρη του βουνού, πάνω στο οποίο ήταν χτισμένοι για να τον ρίξουν στον γκρεμό. Αυτός όμως πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε. Από όλα πριν υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ήτανε με τον Θεό και ήταν Θεός ο Λόγος. Απ' την αρχή ήταν Αυτός με τον Θεό. Τα πάντα δι' Αυτού δημιουργήθηκαν και από όσα έγιναν τίποτα χωρίς Αυτόν δεν έγινε. Αυτός ήτανε η ζωή και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους ανθρώπους. Το φως αυτό έλαμψε μέσα στου κόσμου το σκοτάδι, μα το σκοτάδι δεν το δέχτηκε. Ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωάννη. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Ο Λόγος ήτανε το αληθινό το φως, που καθώς έρχεται στον κόσμο, φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν, και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο τον δικό του, και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σ' αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Από τον Θεό γεννήθηκαν αυτοί και όχι από γυναίκα αίμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άνδρα. Ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα. Ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας. Ο Ιωάννης είπε επίσημα τη γνώμη του γι' αυτόν και τη διακήρυξε λέγοντας «Γι' αυτόν ήταν που είπα, εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν από μένα. Απ' τον δικό του πλούτο πήραμε όλοι εμείς τη μια δωρεά πάνω στην άλλη. Ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως, η χάρη η θεϊκή όμως και η αλήθεια ήρθε σε μας δια του Ιησού Χριστού. Κανείς ποτέ δεν είδε τον Θεό. Μόνο ο μονογενής Υιός, που είναι μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος μας τον έκανε γνωστό». Εκείνο τον καιρό εμφανίστηκε στην έρημο της Ιουδαίας ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Κήρυτε και έλεγε «Μετανοείτε, γιατί έφτασε η Βασιλεία του Θεού». Για τον Ιωάννη είχε προφητέψει ο προφήτης Ισαΐας. «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο.
ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχα από τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη στη μέση του. Η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Σε αυτόν τον άνθρωπο πήγαινε τότε όλος ο κόσμος, από τα Ιεροσόλυμα και από όλη την Ιουδαία και από όλη την περιοχή του Ιορδάνη. Έρχονταν και τους βάφτιζε στον Ιορδάνη ποταμό, καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Αυτή είναι η μαρτυρία που έδωσε ο Ιωάννης όταν οι Ιουδαίοι άρχοντες έστειλαν από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και λεβίτες να τον ρωτήσουν «Εσύ ποιος είσαι?» Τότε αυτός διακήρυξε και δεν αρνήθηκε. Διακήρυξε απερίφραστα «Δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας». Τότε λοιπόν τον ρώτησαν «Μήπως είσαι ο Ηλίας?» Εκείνος είπε «Όχι, δεν είμαι. Μήπως είσαι ο προφήτης που περιμένουμε?» Και απάντησε «Όχι». Τότε του είπαν «Ποιος είσαι ώστε να δώσουμε απόκριση σε αυτούς που μας έστειλαν? Τι έχεις να πεις για τον εαυτό σου?» Είπε «Εγώ είμαι σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα, η φωνή εκείνου που κράζει στην έρημο, ισιώστε το δρόμο να περάσει ο Κύριος». Μεταξύ των απεσταλμένων ήταν και μερικοί Φαρισαίοι, οι οποίοι τον ρώτησαν «Γιατί λοιπόν βαπτίζεις αφού δεν είσαι ούτε ο Μεσσίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης που περιμένουμε?» Αυτός τους αποκρίθηκε «Εγώ βαπτίζω με νερό, ανάμεσά σας όμως βρίσκεται κιόλας εκείνος που εσείς δεν τον γνωρίζετε. Αυτός είναι που έρχεται ύστερα από μένα, που όμως υπάρχει πριν από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του». Αυτά συνέβαιναν στη Βιθανία, πέρα από τον Ιορδάνη, εκεί που βάπτιζε ο Ιωάννης. Προς την φωνή του φόντος εν τη ερήμο ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ήλθες, Κύριε, μορφήν δούλου λάβων βάπτισμα ετών ομίγνουσα αμαρτίαν είδωσαν σε υδάτα και
έρχεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη, προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε λέγοντάς του «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και έρχεσαι εσύ σε μένα». Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε «Τώρα πρέπει να εκπληρώσουμε και οι δυο μας ό,τι προβλέπει το σχέδιο του Θεού». Τότε ο Ιωάννης τον άφησε να βαπτιστεί. Βαπτίστηκε λοιπόν ο Ιησούς και αμέσως βγήκε από το νερό. Και αμέσως άνοιξαν γι' αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού σαν περιστέρι να κατεβαίνει και να έρχεται πάνω του. Ακούστηκε τότε μια φωνή από τα ουράνια που έλεγε «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός. Αυτός είναι ο εκλεκτός μου». «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα και το Πνεύμα εν είδη περιστέρας ευβεβαίου του λόγου το ασφάλες ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φωτίσας δόξαση». Ναι. Άλλη μέρα, ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς το μέρος του και λέει «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει πάνω του την αμαρτία των ανθρώπων. Γι' αυτόν σας μίλησα όταν είπα «Ύστερα από μένα έρχεται ένας που είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν εγώ να γεννηθώ. Εγώ κάποτε δεν τον ήξερα ποιος είναι. Για να τον γνωρίσει όμως ο Ισραήλ, γι' αυτό ήρθα εγώ και βαπτίζω με νερό». Και ο Ιωάννης διακήρυξε δημόσια και είπε «Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και να μένει πάνω του. Εγώ
Δεν τον ήξερα ποιος ήταν. Αυτός όμως που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, αυτός μου είπε: «Εκείνος που πάνω του θα δεις να κατεβαίνει και να μένει το πνεύμα, αυτός είναι που βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα». Κι αυτό εγώ το είδα και διακήρυξα δημόσια πως αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων. Τον αγιασμόν το ίδιο.
ουρανούς το νοού. Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς του διαβόλου. 40 μέρες και 40 νύχτες δεν έφαγε τίποτε ο Ιησούς, ύστερα όμως πείνασε. Τότε εμφανίστηκε Αυτός που βάζει σε πειρασμό τους ανθρώπους και του είπε: «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά». Ο Ιησούς όμως του αποκρίθηκε: «Ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ύστερα τον οδήγησε ο διάβολος στην Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε: «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω, γιατί η Γραφή λέει: θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους για να μη σκοντάψει σε πέτρα το πόδι σου». Μα ο Ιησούς του είπε: «Αλλού όμως, λέει η Γραφή, δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον Κύριο τον Θεό σου». Πάλι τον οδήγησε ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του έδειξε όλα του κόσμου τα βασίλεια και τη λαμπρότητά τους. Ύστερα του είπε: «Όλα αυτά θα σου τα δώσω αν πέσεις και με προσκυνήσεις». Ο Ιησούς όμως του απάντησε: «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Η Γραφή το λέει καθαρά: μόνο τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος άφησε τον Ιησού και άγγελοι Θεού ήρθαν και τον υπηρετούσαν.